Γεια σας! Καλώς ήλθατε και πάλι για αγγλικά στο πρώτο τρανείο. Είμαι η Φιλενάδα σου, είμαι λυπωμένη και αυτό είναι ένα μάθημα για το speaking. Θα σου μάθω όλες τις χρυσές συμβουλές πώς θα καταφέρεις να επιβιώσεις το speaking και να περάσεις την εξέταση που έχεις βάλει στόχο. Είτε είναι lower, είτε proficiency, είτε δίνεις για το IELTS, οτιδήποτε βρε αδερφέ, θα πρέπει να ξέρεις και να τηρείς αυτά τα τέσσερα που θα σου πω. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στο νούμερο 1 έχουμε να ξέρεις τη δομή. Να ξέρεις τη δομή της εξέτασης στην οποία πας να διαγωνιστείς. Δηλαδή τι, πρέπει να ξέρεις τι σε περιμένει στο speaking. Δεν μπορείς να πεις ότι θα πάω και θα προσπαθήσω μόνος μου να τους μιλήσω και να δούμε τι θα πιάσω. Αυτό δεν γίνεται. Στις περισσότερες εξετάσεις η δομή έχει ως εξής. Στην αρχή γίνεται ένα μικρό interview. Δηλαδή, σε ρωτάνε για τον εαυτό σου, κάποια πράγματα σχετικά με το ποιος είσαι, που μένεις, ποια είναι τα χόμπι σου, ποια είναι η δουλειά σου. Αναλόγως στην εξέταση και αναλόγως στη χρονιά, σε ρωτάνε κάποιες προσωπικές ερωτήσεις. Άρα λοιπόν, το πρώτο που θα έχεις να αντιμετωπίσεις είναι αυτό. Αργότερα, έχουμε ένα individual talk. Λοιπόν, δηλαδή, θα πρέπει εσύ να μιλήσεις μόνος σου επάνω σε ένα θέμα, σχετικά με ένα θέμα. Στις περισσότερες εξετάσεις παίρνεις κάποιο κειμενάκι, κάποια καρτούλα, κάποιες εικόνες, αναλόγως με την εξέτασή σου. Ας πούμε, στο IELTS παίρνεις καρτούλα με πληροφορίες. Στο lower, ας πούμε, του Cambridge θα πάρεις 2 φωτογραφίες. Αναλόγως, λοιπόν, πρέπει στο δεύτερο βήμα να μιλήσεις μόνος σου σχετικά με το θέμα. Θέλει πολύ καλή προετοιμασία εδώ. Πρέπει να είσαι και, ας πούμε, αρκετά εφραδής, να έχεις μεγάλη εφράδια, να μην κάνεις πολλά λάθη, να μείνεις μέσα στο θέμα, είναι 1000 τα tips. Αλλά θα στα πω στην πορεία. Μετά, αφού μιλήσεις μόνος σου, περνάμε σε ένα discussion. Δηλαδή, είτε εσύ με τον συνομιλητή σου, συνδιαγωνιζόμενό σου που θα έχετε μπει μέσα μαζί, είτε εσύ με τον εξεταστή, θα πρέπει να συζητήσεις πάνω στο θέμα. Οι ερωτήσεις τίθονται είτε από τον εξεταστή, είτε σας τη λέει στην αρχή αν είστε δύο και το συζητάτε μεταξύ σας. Αυτό λοιπόν είναι το 3. Και στο τέλος έχουμε ένα elaboration, δηλαδή ο εξεταστής μας ρωτάει και άλλες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα. Δεν έχουν πλέον να κάνουν συγκεκριμένα με τις εικόνες που είχες πάρει ή με την κάρτα που είχες πάρει, αλλά περαιτέρω ερωτήσεις πάνω στο θέμα για να κάνει έτσι ένα rounding off και να κλείσει η εξέταση. Αυτά τα 4 λοιπόν βήματα ακολουθούνται σχεδόν κατά γράμμα σε όλες τις εξετάσεις. Είτε άλλος κάνει λίγη περισσότερη ώρα εδώ, είτε στο προφήσιση του Michigan, ας πούμε, περισσότερη ώρα εδώ, κτλ. Κτλ. Εξαρτάται λοιπόν, όμως πρέπει να ξέρεις τη δομή της εξέτασης στην οποία θα πας, για να είσαι προετοιμασμένος, να ξέρεις τι σε περιμένει και να είσαι σίγουρος. Περνάω στο δεύτερο super tip. Στο νούμερο 2 έχω βάλει δυνατή αρχή. Όπως είδαμε στον πίνακα, το πρώτο στάδιο της εξέτασης είναι μία συζήτηση, ένα interview, σχετικά με τον εαυτό σου. Θα σου πάρω μία συνέντευξη, πολύ μικρή. Λοιπόν, αυτό σημαίνει για σένα ότι έχεις εκεί την ευκαιρία να κερδίσεις τον εξεταστή. Δηλαδή, έχεις την ευκαιρία να πεις και να, ας πούμε, προβάλλεις τον εαυτό σου με τόσο εύκολο και έτσι ανεμπόδιστο τρόπο, έτσι ώστε να κερδίσεις ουσιαστικά, ας το πούμε, την εμπιστοσύνη του εξεταστή, να τον χαλαρώσεις. Μπαίνοντας εκεί μέσα, εσύ βέβαια έχεις άγχος για το ποιον θα βρεις, αλλά και αυτός δεν ξέρει εσένα. Επομένως, εάν έχεις μια δυνατή αρχή, μπορείς να αποδειχθείς ότι είσαι ήρεμος, είσαι χαλαρός, έχεις αυτοπεποίθηση και αυτό μετράει πάρα πολύ στον τρόπο που θα σε αντιμετωπίσει ο άλλος και στον τρόπο που εσύ θα καταφέρεις να κάνεις όλα τα υπόλοιπα στάδια. Οπότε μην το ξεχνάς. Κάνε practice από την αρχή, από πριν να πας στην εξέταση. Practice. Τι θα πω, αν τύχει αυτό, αν τύχει το άλλο. Δεν είναι αυτονόητο. Φυσικά ξέρεις τι θες να πεις για τον εαυτό σου, αλλά δεν είναι αυτονόητο ότι μπορείς να βάλεις το σωστό χρόνο, το σωστό επίρρημα, ότι ας πούμε. Αν θες να πεις, ας πούμε, είμαι εργατικός και είμαι συνεπής, μπορείς να το πεις έτσι, τσακ. Όχι, θέλει προσπάθεια. Λοιπόν, άρα, νούμερο 1, η δυνατή αρχή. Επόμενο tip. Το επόμενο έχει σχέση με το 2. Έχει σχέση με το 2. Είπαμε ότι στο δεύτερο στάδιο της εξέτασης θα σου δώσουν κάποιο είδους κείμενο, θα σου εισάγουν κάπως το θέμα. Άλλος δίνει κειμενάκι μικρό. Άλλος δίνει, ας πούμε, μια καρτούλα με bullets, με σημεία κλειδιά, ας πούμε, με λέξεις κλειδιά. Άλλος δίνει εικονίτσες στα lower, ας πούμε. Στο lower
του Cambridge, για παράδειγμα. Εξαρτάται τι θα σου δώσουν. Το δεύτερο, το τρίτο tip εδώ είναι μάθε να τον ακούς, μάθε να διαδράς. Πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά, και δεν το παίρνουμε υπόψη μας όταν πηγαίνουμε σε εξετάσεις. Όταν ο περισσότερος κόσμος πάει στο speaking, νομίζει ότι ο άλλος περιμένει να δει ότι μπορεί να κατεβάσει ένα κατεβατό και να πει με ευκολία και να μιλάει 10 ώρες. Όχι. Αυτό που θέλουν να καταλάβουν είναι πρώτον ότι μπορείς από το θέμα που θα σου δώσουν, είπαμε οι εικόνες ή κειμενάκι κτλ, θα μπορείς να καταλάβεις το θέμα. Περιμένουν πρώτα να ακούσουν, δηλαδή να δουν ότι τους άκουσες και μπορείς να τους καταλάβεις. Και μετά από εκεί και πέρα, ότι μπορείς να διαδράσεις μαζί τους στο discussion. Okay? Δηλαδή, δεν κάθεσαι, το ξαναλέω, δεν κάθεσαι και προσπάθεις να πεις ένα κατεβατό. Όχι. Θέλουν να μιλήσεις μαζί τους, θέλουν να ακούσεις ακριβώς τι τους είπες, να εκμεταλλεύεσαι τα λόγια τους. Δηλαδή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, έχεις ας πούμε δύο εικόνες μπροστά σου και σε ρωτήσει, οι εικόνες δείχνουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις ταξιδιών, δύο διαφορετικά είδη ταξιδιών. Ποιο από τα δύο θα ήθελες να κάνεις σε 10 χρόνια. Εάν δεν ακούσεις εσύ το σε 10 χρόνια, γιατί είσαι μέσα στο άγχος και κοιτάς μονίμως τις εικόνες και προετοιμάζεις τι θα πεις, έχεις χάσει το μισό, παραπάνω από το μισό. Με πιάνεις. Γιατί δεν άκουσες ότι σου είπες σε 10 χρόνια, τώρα ας πούμε εσένα μπορεί να σ' αρέσει να πας ας πούμε εκεί. Ε? Ενώ σε 10 χρόνια προφανώς όλες μας αρέσει κάτι άλλο. Οπότε ακούμε πάρα πολύ καλά και εκμεταλλευόμαστε τα λόγια του. Ακριβώς αυτό που μας λέει, ακριβώς αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε. Αν μας πει ας πούμε σχετικά με το χ, ό,τι άλλο και να έχεις προετοιμάσει ακυρώνεται. Σχετικά με το χ πρέπει να μιλήσεις. Περνάω στο επόμενο. Είναι επίσης σούπερ. Μένουμε συντονισμένοι. Τελευταίο tip λοιπόν. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Τελευταίο tip είναι μην διορθώνεσαι συνέχεια. Δηλαδή, την ώρα που θα μιλήσεις, θα πας να μιλήσεις, έχεις άγχος πολύ και σίγουρα θα κάνεις λάθη, ας πούμε. Είτε θα το καταλάβεις είτε όχι, κάποια λάθη θα γίνουνε. Λοιπόν, μην διορθώνεσαι συνέχεια. Δηλαδή, προσπάθησε να είσαι ήρεμος και χαλαρός. Ό,τι έχεις κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτοί θέλουν να δουν τι έκανες. Δεν μπορείς την ώρα αυτή να μιλήσεις ξαφνικά σούπερ. Μην προσπαθείς να διορθώσεις την προφορά σου. Αν σου ξεφύγει ρο ελληνικό, ρε αδερφέ, είσαι Έλληνας και είπες ένα ρο ελληνικό. Δεν τρέχει κάτι. Δεν θα να σταματήσεις τη ροή σου, να κόψεις αυτό που πας να πεις για να γυρίσεις πίσω να προφέρεις μια λέξη καλά. Επίσης, δεν κόβεις αυτό που λες όταν βρεις τα σκούρα, για να ξεκινήσεις όλη την παράγραφο που είπες πριν, να την ξεκινήσεις από την αρχή. Όχι. Μείνε ήρεμος πρώτα απ' όλα. Θέλει και αυτό εξάσκηση, να μένεις ήρεμος. Μένεις ήρεμος, χαλαρός, μικρές-μικρές προτάσεις, συντονισμένα, ήσυχα, λες αυτό που θέλεις να πεις. Προσπάθησε το από πριν που προετοιμάζεσαι, να μην είσαι χεκτικός. Δηλαδή, να μην κάνεις αυτό πίσω-μπρος, λέω κάτι, το διορθώνω, γυρίζω, ξαναλέω, ξαναλλάζω. Όχι. Εντάξει, αν τώρα πεις, ας πούμε, πας να πεις κάτι και μπερδευτεί η γλώσσα σου ή ξεχάσεις ένα S, ξεχάσεις ένα ID, βρε αδερφέ, κάτι, θες να διορθώσεις, τσάξεις τα γρήγορα κάτι, αυτό εννοείται προφανώς. Αλλά απέφευγε τις πολλές διορθώσεις που θα κουράσουν, θα χάσεις τη ροή και ο άλλος θα κουραστεί να σ' ακούει. Αυτό είναι πολύ χρυσό tip. Όλα αυτά που σας είπα, παιδιά, θέλουν πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Δυστυχώς, speaking δεν μπορείς να προετοιμαστείς μόνος σου, έτσι. Ναι, μπορείς βέβαια σε έναν βαθμό, ας πούμε, να έχεις τα θέματα κτλ. Αλλά χρειάζεται κάποιον έμπειρο να σε βοηθήσει. Λίγο κάτι που μπορώ να κάνω για εσείς από μακριά, το έχω αφήσει στο blog μας, στο πρώτο θρανείο. Θα περνάει το link από πάνω. Θέλω να μπεις και να δεις περισσότερα tips. Μου το είχε ζητήσει κάποτε ένας φίλος στο Facebook και του είχα γράψει ειδικά για αυτόν. Τώρα για όλους εσάς που κάθεστε πρώτο θρανείο, μπείτε να δείτε περισσότερα tips και ό,τι έτσι περισσότερο μπορούσα να μαζέψω, ας πούμε, για το speaking. Τα έχω βάλει εκεί. Το διαβάζεις και θα χαρώ πάρα πολύ να μου πεις τη γνώμη σου. Αν σε άρεσε, αν σε βοήθησε ή αν θέλεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις, comments below, παιδιά, αφήνουμε ένα comment. Πολλά παιδιά κάνουν requests για βίντεο, τα οποία ανεβάζω στην πορεία, οπότε πατάμε το subscribe αν δεν είμαστε ήδη πρωτοθρανείο και καθόμαστε όλοι μαζί σε μια ωραία παρέα για να μάθουμε περισσότερα αγγλικά την επόμενη φορά.